Πάμε να βγάλουμε τις μαμάζάντες από το Α3, να βάλουμε τη σως, να το βγάλουμε έξω, να δούμε λίγο καλύτερα, γιατί επιτέλους ψαλιδωτό. Audi Α4 V6 Caravan, ο φίλος μας ο Κώστας, και ήρθε η ώρα για τα φρένα. Έλα μέσα, δείτε εδώ. Κόβω την κιθάρα από πίσω και ξεκινάμε να βάζουμε. Επιστρέφω με αποτέλεσμα. Αυτό γενικά το επεισόδιο έχει γεμίσει με φρένα. Τι να πω. Δείτε τι έχει παίξει εδώ ο τύπος. 17ρες. Για πες μας τι θα κάνουμε σήμερα. Θα πετάξουμε τα τάσια. Τα τάσια. Γιατί δεν είσαι από τους γκόμενους που έχουν τάσια. Για βγάλτε έτσι με μίσος. Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα να γίνεις άντρας. Να τα μας, τι είναι πάλι αυτό, και αυτή τη φορά δεν είναι το αυτοκίνητο, αλλά τη ράμπα. Δείτε εδώ πέρα τι σας έχω σ' αγκάλια μου. Επιτέλους ψαλιδωτό, 5 τόνους για να μπορώ να βάζω και τα κλουβάκια. Γεια χαρά σε όλους, αλλά μην καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Σήμερα ξεκινάμε πάρα πολύ διάθεση, καθώς έχουμε ξεκινήσει ανανεώσεις. Σας έχω πει πόσο μου αρέσουν οι ανανεώσεις. Γενικά το να προχωράει κάποιος μπροστά. Έχουμε επιλέξει καινούργιες ράμπες από το φίλο μου τον Tenga Store, Τεμπελούδης Νίκος, και πάμε να κάνουμε την παρθενική του. Δηλαδή να σηκώσουμε ένα Α3 και να βάλουμε πάνω ζάντες ως ultra λεγκέρα. Δείτε τι εννοώ. Έχω πάρει αυτό το πρώτο ψαλιδωτό, το οποίο λειτουργεί και σαν ράμπα αλλά και σαν ευθυγράμμιση. Δηλαδή, θα βγάζω αυτά εδώ και θα μπορώ επιτόπου, μόλις βάζω κάποια ανάρτηση ή κάποια λάστιχα, να κατεβαίνει και να γίνεται ευθυγράμμιση. Φυσικά, ακόμα δεν έχω βάλει το εργαλείο μου εδώ, καθώς δεν προλάβαμε, αλλά έχει μπει η ράμπα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Και υπάρχει και ακόμα μια ράμπα. Πήρα 2. Πάμε να βγάλουμε τις μαμάζάντες από το Α3, να βάλουμε τη σως, να το βγάλουμε έξω, να δούμε λίγο καλύτερα, γιατί μόλις είδατε τέλειωσε ακόμα ένα project. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουν βγει εργοστασιακές ζάντες, οι οποίες είναι 18, 7,5 με offset 50 κάτι, δεν ξέρω εγώ τι. Και θα μπουν αυτές εδώ πέρα, οι οποίες λέγονται ως ultra λεγκέρα, με ελαστικά Pirelli PG4 και 2,25, 40, 18. Πραγματικά ένα σύνολο ζάντας και ελαστικού, πάρα πολύ ιδανικό για αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, καθώς ο φίλος μας το πιέζει τα μάξι, το χαίρεται τα μάξι, το στρίβει. Και ήθελε ελαφριά ζάντα, η οποία είναι πολύ βασικό, το σύνολο του βάρους, δηλαδή ελαστικό μαζί με ζάντα, να είναι λίγο, καθώς όσο περιστρέφεται πολλαπλασιάζεται και όσο μικρότερο είναι ο αριθμός των κιλών, τόσο πιο λίγο θα είναι και το αποτέλεσμα. Άρα σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση μας κάνει τέλεια. Πραγματικά η ράμπα είναι φοβερή. Πάμε να τις βάλουμε πάνω, να το βγάλουμε σίγουρα για δοκιμή, για να δούμε τις διαφορές, το βάρος που έχει μια μανίσχυ και το στενό δηλαδή, γιατί εμείς τώρα πάμε από 18,7 πάμε σε 18,8 και βγάζουμε λίγο το offset πιο έξω, άρα πρακτικά η ζάντα είναι τέλεια στο φτερό. Θα δούμε όσο χρειαστεί κάποιο μικρό αποστάτη, αλλά για την ώρα αυτό θα το αφήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Πάμε να τις βιδώσουμε πάνω, να δούμε πόσο όμορφο γίνεται και να το βγάλουμε για δοκιμή. Μέχρι τότε όμως πάμε λίγο να σας δείξω κάτι που μόλις τέλειωσε. Τι σας έχω εδώ, Renault Clio Daily. Και όταν λέμε Daily, ο φίλος μας το χρησιμοποιεί καθημερινά. Έχουν μπει ζάντες και λάστιχα στο φτερό, ευτυχώς με άκουσε ο φίλος. Έχουν επιλέξει ελαστικά Continental, το καινούργιο του Continental, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Premium Contact 7 και έχει πολύ καλές κριτικές, όσο και επιδόσεις. Εννοείται πως συνεχίσαμε το project με ελαττήρια χαμηλώματος και αμορτεσέρ κόνη, τα οποία φαίνονται εδώ πέρα. Και το αμάξι έχει πάρει τη μορφή που θα δείτε σε πάρα πολύ λίγο. Πραγματικά ένα ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, είναι λίγο. Πάμε στο S3. Δείτε εδώ πέρα μακρινά, πραγματικά η ράμπα είναι από κοντά τεράστια. Και δείτε αυτό εδώ πέρα το αουντάκι, το οποίο μπήκαν οι ζάντες. Βάλαμε τελικά και αποστάτες, γιατί ο ιδιοκτήτης είναι αρκετά παλαβός. Τις φέραμε στο φτερό και είπε ότι θέλω να βλέπω λάστιχο και ζάντα μαζί στον καθρέφτη. Λοιπόν, τώρα πάμε να το βγάλουμε λίγο έξω, να το δούμε λίγο καλύτερα. Total Black, σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι και τόσο υπέρ του ελαφρού κράματος, καθώς η ως και κάθε ως και κάθε ελαφρού κράματος ζάντα είναι λίγο ευάλωτη. Δηλαδή στις λακκούδες αυτά θέλει προσοχή. Παρ' όλα αυτά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι για κάθε μέρα, είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Έχει δείξει πάρα πολύ όμορφο και πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Πραγματικά ένα φοβερό αποτέλεσμα, ένα κλασικό αποτέλεσμα θα έλεγε κανείς, καθώς η Ultra είναι μια διαχρονική ζάντα, έχει κάτι πανέμορφο πάνω σε αυτό πέρα το Audi, μαύρο με άσπρο, πολύ safe επιλογή, δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι εξωπραγματικό, βάλαμε κάποιες αποστάσεις για να έρθει ακριβώς στο φτερό και το αποτέλεσμα είμαι σίγουρος πως μας δικαίωσε. Επόμενο για την ώρα, ένα Audi A4 V6 V7 Caravan, το οποίο θα αναβαθμίσει τα φρένα, το είδα στο προηγούμενο βίντεο, ήρθε η ώρα να το δείτε και τώρα στο επόμενο πάρτι. Να δω και τα οντάκια, όπως βλέπετε έχει επιστρέψει πίσω στο μαγαζί και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω τι ακριβώς πάθαμε. Πραγματικά ρε παιδιά, είναι τεράστια. Δείτε εδώ ράμπα και πραγματικά δεν χορταίνω να την δουλεύω, είναι κάτι το οποίο το ψάχνα καιρό και επιτέλους ήρθε η ώρα. Audi A4 V6 Caravan, ο φίλος μας ο Κώστας και ήρθε η ώρα για τα φρένα, έλα μέσα, δείτε εδώ. Είχαμε ρυθμίσει το χαμήλωμά του, είχαμε βάλει άλλα ελαστικά και τώρα ήρθε η ώρα να ταΐσουμε λίγο, να ποτίσουμε αυτά εδώ πέρα τα φρένα. Για έλα να σε δω, ανεβαίνεις. Σιγά, λίγο εκεί. Έλα ακόμα λίγο, ίσια. Έλα, Παναγία μου, δείτε εδώ, σχεδόν ξύνει. Έλα κι άλλο, εδώ, δεξιά. Σας αφήνω λίγο, μην κάνουμε καμιά ζημιά. Κώστα, είσαι έτοιμος. Δεν άργησε και πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά τι έχει γίνει εδώ. Πω. Λοιπόν, τα οντάκια είναι μπόμπα και ήρθε η ώρα για τα φρένα, part 2. Καλά, υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό εδώ. Τελικά υπάρχει, έτσι λοιπόν. Σας αφήνω για την ώρα, επιστρέφουμε αποτελέσματα. Δείτε εδώ ομορφιά. Δείτε τι έχουμε παίξει. 3,80 διάμετρο σε 19, διπίστων ιδαγκάν από α7, α8, SQ5 και τα σχετικά, λογότυπο S4 και δείτε εδώ τι έχουμε παίξει παιδιά. Δείτε εδώ. Ήρθε η ώρα της δοκιμής, τώρα αυτό που εμείς πρέπει να δούμε. Πω πραγματικά βγαίνει τσίμα. Βγες, σιγά. Πάνε. Ίσα έγλειψε. Πάμε να κάνει μια δοκιμή και επιστρέφει για να το δούμε λίγο καλύτερα πραγματικά. Ένα φρένο το οποίο είναι τελείως outsider, είναι διπίστωνο, δύο μεγάλα έμβολα τα οποία δείτε εδώ, πραγματικά μπαούλο, σας αφήνω πάνω να το δοκιμάσουμε. Κώστα, εντάξει. Όλα κουμπλέ. Με δύο λόγια. Άγκυρες, εσύ. Θα δείξει λοιπόν, πραγματικά το 380 έχει κάτσει τόσο αρμονικά πάνω στη ζάντα, έχει κάτσει καταπληκτικά. Μην είναι καθαρίσει λίγο ακόμα ο δίσκος, σιγά σιγά το πετάλι να ανέβει κι άλλο πάνω και όλα θα είναι τέλεια. Εγώ τώρα σας αφήνω για να κάνω μια ευθυγράμμιση και επιστρέφω με νεότερα για το Audi. Και φορτηγά, όχι που δεν θα είχα φορτηγά, βλέπουμε ο Γιαννάρας μόλις έβαλε την τετραδόλα του και είναι έτοιμος. Και ποιον σας έχω εδώ? Εδώ πέρα είναι ο φίλος μας ο Ηλίας, ο συνήθις υπόπτος, ο οποίος αν θυμάστε καλά, πριν κάποια επεισόδια είχαμε βάλει μπροστά φρένα. Άρα τι έχει μείνει, πολύ καλά καταλάβατε, τα πίσω. Για πάμε να δούμε τι έχει διαλέξει αυτή τη φορά. Και να τα, δαγκάνες από Porsche, τετραπίστονες, ένα, δύο και άλλα δύο από πίσω. Τις έχουμε βάψει, τις έχουμε κάνει έτοιμες αμεγγέ, τις βαφτίσαμε δηλαδή και έχουμε επιλέξει αυτούς εδώ πέρα τους δίσκους, οι οποίοι είναι Brembo, χαρακτή και τρυπητή από το εργοστάσιο. Και το μόνο που μένει τώρα είναι να πάμε και να τις βάλουμε πάνω. Έχουμε λύσει το φρένο. Τώρα πρέπει να κόψουμε αυτή εδώ πέρα τη γραμμή ώστε να φύγει η κιθάρα, καθώς αυτό εδώ πέρα το νεύρο μας ενοχλεί, ενώ ο δίσκος είναι μεγαλύτερος από τον εργοστασιακό. Να εργοστασιακός. Και έχουμε καθαρίσει το μαγιέ, τον έχουμε γρασάρει, έχουμε τσικάρει ότι όλα είναι εντάξει και όλα δουλεύουν άψογα. Και το μόνο που μένει είναι τώρα να ξεκινάμε να μοντάρουμε το φρένο. Σε πρώτη φάση κόβω την κιθάρα από πίσω και ξεκινάμε να βάζουμε. Επιστρέφω με αποτέλεσμα. Αυτό γενικά το επεισόδιο έχει γεμίσει με φρένα. Τι να πω, κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Μπήκε το πρώτο. Έχουμε συνδέσει το σωληνάκι υψηλή, το οποίο έρχεται κατευθείαν μέσα. Αυτό θα καταργηθεί καθώς δεν έχουμε βίσμα για αισθητήρα για φθοράς για το τακάκι. Και ο δίσκος μας έχει κάτσει τέλεια. Τώρα αυτό που μένει να κάνουμε είναι να βάλουμε, να κόψουμε βασικά και την άλλη πλευρά. Αυτό εδώ πέρα το σημείο δηλαδή, να κοπεί όλο αυτό καθώς αυτό εδώ πέρα μας ενοχλεί, να μπει κατευθείαν, επομένως θα μείνει αυτό εδώ πέρα το σημείο μόνο, αυτό εδώ πέρα θα κοπεί.
Θα κόψουμε και λίγο παραπάνω αυτό για να κουμπώσει κατευθείαν η βάση και είμαστε έτοιμοι. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Αυτό που κάνει στην ουσία μια κιθάρα είναι να προστατεύει τον δίσκο από τα νερά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, επειδή τα Mercedes έχουν ταμπούρο πίσω, ταμπουρόφωνο δηλαδή, δεν μπορούμε να τις καταργήσουμε τελείως, καθώς το ταμπούρο αυτό πάει και γατζώνει πάνω στην κιθάρα. Άρα η μόνη λύση είναι να τις κόψουμε, έτσι και κερδίζουμε την προστασία της σκόπλακας και κρατάμε και το φρένο μας. Τώρα έχω κόψει λίγο παραπάνω εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, για να πάνε και να κουμπώσουν ακριβώς οι καινούργιες συμβάσεις που φτιάξαμε. Εδώ πέρα θέλει λίγο ακόμα και είμαστε τέλεια. Είχαν μπει τα μπροστά, έχουμε βάλει τώρα και τα πίσω. Δείτε εδώ ομορφιά, δείτε εδώ ομορφιά σε ένα Mercedes W210. Κανείς δεν θα το περίμενε ότι με απλές κινήσεις, απλά βήματα, αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσε να γίνει ένα υπέροχο όχημα για τον καθένα μας. Οι τετραπίστωνες αυταπόρσεις έχουν κάτσει πολύ καλά και τώρα αυτό που μένει είναι να κάνω μια σύντομη βόλτα, να δούμε αν θα κάψουν οι ζάντες, αν όλα είναι εντάξει. Να επιστρέψουμε για εξαίρωση, αν αυτό είναι εφικτό και χρειάζεται. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια τέλεια δουλειά. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα για ακόμα μία φορά. Για να δούμε εδώ, Skoda Octavia Caravan από το Αίγιο. Δείτε τι έχει παίξει εδώ ο τύπος, 17 φαρδιές στο φτερό. Δείτε τη διαφορά που έχει το Hyper Black στη σκιά σε σχέση με ένα σημείο και δείτε τη διαφορά που έχει το Hyper Black στον ήλιο σε σχέση με το σημείο. Είναι πραγματικά χαοτική η διαφορά, καθώς το Hyper Black είναι ένα χρώμα το οποίο απορροφάει τα γύρω χρώματα. Άρα, όταν εδώ πέρα υπάρχει σκιά, αυτό δείχνει σκούρο. Όταν υπάρχει ήλιο, δηλαδή ανοιχτό χρώμα, τότε αυτό γίνεται νίκελ. Πραγματικά έδειξε φοβερό, αν και δεν το περίμενα το Hyper Black να δείξει τόσο ωραίο στο ασημί, αλλά έδειξε αρκετά καλό. Σας αφήνω και επιστρέφω με κάτι πάρα πολύ δυνατό. Δείτε τι έχω μέσα στην καινούργια τη ράμπα, το ξέρετε όλοι, αλλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα να το δούμε, εννοείται πως δεν είναι αυτό το καλό που σας ετοιμάζω. Βέβαια μας ο Στέφανος από την όμορφη δράμα Ford Fiesta και ήρθε η ώρα για τα καινούργια του ζαντολάστιχα. Πρέπει επιτέλους να αλλάξει κατηγορία. Θα πετάξει αυτά τα καπάκια για να μην είναι πια στην κατηγορία κορίτσια σας ανήκει ένας γκόμενος με τάσια. Φίλε Στέφανε, για ποντικός μπήκες πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βγάλει τη ράμπα από μέσα έξω, γιατί μέσα έχει γίνει λίγο μεγαλύτερη. Καλώς το να. Πώς είσαι φίλε. Καλά. Τι έχουμε εδώ πέρα. Για πες μας τι θα κάνουμε σήμερα. Θα πετάξουμε τα τάσια. Τα τάσια. Γιατί δεν είσαι από τους γκόμενους που έχουν τάσια. Όχι. Δεν αξίζει σε πολλά κορίτσια, να ξέρεις τώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε καινούργιες ζάντες, οι οποίες τις πήραμε στενές για να μην στρετσάρουμε. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκα αυτό, να ξέρεις. ήταν λίγες φορές που το δέχομαι. Όμως δεν δέχτηκα να τις στείλουμε μέσα. Άρα έχουμε πάρει στενή ζάντα με χαμηλό offset με αποτέλεσμα να έρθει ακριβώς στο φτερό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε να δούμε να βγάλουμε αυτά εδώ πέρα. Βασικά θέλω να σε βλέπω να τα βγάζει μόνο. Για βγάλτε έτσι με μίσος. Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα να γίνεις άντρας. Φανέ. Όχι, κάνουμε κατέβη και πήγαμε για κάτι. Πιστοποίηση. Το πήρες, πρόσεχε. Το πήρες και πάμε να το βάλουμε. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, έτσι. Από εδώ και πέρα η ζωή σου αλλάζει, να ξέρεις. Έχει πεταχτεί το τάση, μπαίνει και πιστοποίηση, είσαι τέλεια νομίζω. Είσαι τέλεια. Από το 1 στο 10. Πόσο καλό. 10 με τόνο. Έτσι, φύγαμε.
Στέφανε, πώς είδες τα πράγματα? Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε κάνει εδώ ακριβώς, μπορείς να μας πεις? Κατάλαβες τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε πάρει μια στενή ζάντα, η οποία δεν μιλάμε για στρες καθόλου, τίποτα ρε παιδί μου. Πατάει δηλαδή ακριβώς όπως και ένας κατασκευαστής, και την έχουμε φέρει στο φτερό. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή? Βάλαμε αποστάτες, τι κάναμε? Δεν βάλαμε τίποτα. Τίποτα δεν βάλαμε, έτσι, και έχει κάτσει ακριβώς. Λοιπόν, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, έχουμε πάρει μια ζάντα η οποία είναι 17x7. Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν ένα Fiesta του 2009, καθώς η αντιστοιχία του σε 17 είναι 2540. Πολύ χαμηλό προφίλ και εμείς δεν θέλαμε τόσο να προεξέχει ζάντα για να μην έχουμε πολλά σε καθημερινή χρήση. Άρα έχουμε επιλέξει την 7, όμως αρνήθηκα, όπως είπα και πριν, να σου βάλω την κανονική ζάντα που φορά ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Επομένως, πήραμε μια ζάντα που έχει χαμηλότερο offset, άρα τη βγάλαμε πιο έξω μόνο από τη ζάντα, χωρίς αποστάτες. Χωρίς αποστάτες σημαίνει δεν έχουμε περιττό έξτρα κόστος. Σωστά. Πώς το είδες, η συγκεκριμένη GR28 είναι Hyper Black απόχρωση, είναι 17, και κάποιοι θα πούνε ότι είναι μεγάλη για αυτό το αμάξι. Τι έχεις να απαντήσεις? Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Στην πόλη το χρησιμοποιώ. Ρε παιδί μου, κοίταξε, μπροστά καλή την οπόνωση, η αλήθεια είναι. Θέλει κάποιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου, τύπου πεζοδρόμια, τέτοια όλα τα προσέχεις, λακκούβες και τα σχετικά, λόγω χαμηλού προφίλ. Θα γίνει πολύ πιο σταθερό το αυτοκίνητο. Επόμενο part νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα μια ανάρτηση, αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό, καθώς έχουμε πάει σε 7. Αν είχαμε 8, θα σου έλεγα, ρε παιδί μου, στα πολύ κοντά χαμηλώσω. Αλλά επειδή είναι 7 και την έχουμε φέρει στο φτερό, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. Τι λες? Έχουμε κάνει καλή δουλειά, έτσι. Τέλεια δουλειά. Λοιπόν, πρέπει να σε χαιρετήσω γιατί έχω κάτι πάνω το οποίο με περιμένει πώς και πώς. Πάμε, αν βρω χρόνο, να σου το δείξω πάρα πολύ άμεσα. Πω, άντε μάζεψέ τα όλα αυτά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια αναβάθμιση εδώ πέρα και έχει γίνει ο κακός χαμός. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το καινούργιο μας τετρακόλωνο, το οποίο θέλει σίγουρα συντήρηση, καθώς το πήραμε ελαφρώς μεταχειρισμένο, αλλά σίγουρα θα μας ανοίξει νέες πόρτες και θα φωλιάσει για αρκετό καιρό πολλά νέα project με πρώτο κυριότερο του πατέρα μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάρει ένα τετρακόλωνο το οποίο θέλει αρκετή συντήρηση. Κάπου μέσα, όπως βλέπετε, έχω ανοίξει τον τοίχο για να μεγαλώσουμε κι άλλο το στούντιο, γιατί δεν χωράμε πλέον με τα αυτοκίνητα που έχουμε εδώ πέρα. Ξέθαψα τον προφυλακτήρα των RS4, ο οποίος θα μπει στο Audi, καθώς η αλήθεια είναι τον έψαχνα κάνα διβδόμαδο, αλλά εντάξει, όλα καλά. Έχουμε βγάλει κάποιες ζάντες, κάποια λατήρια τα οποία πρέπει να μπουν στη θέση τους. Και κάπου εκεί πέρα στο βάθος υπάρχει το BMW, το οποίο κάποιος από εσάς θα το κερδίσει μπαίνοντας στο www.bulakispavlaprojects.com. Ελπίζω αυτός ο τυχερός να το απολαύσει όπως και εγώ. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ πέρα πρέπει να σας αφήσω, καθώς πρέπει να συμμαζέψω όλο αυτό εδώ πέρα το χάλι. Ένα ευχαριστώ είναι τουλάχιστον λίγο για όλο αυτό που κάνετε μαζί παρέα με μένα. Και πιστεύω ότι θα ρολάρω το πράγμα όσο καλύτερα γίνεται, όσο περνάει ο καιρός. Απολαύστε το BMW. Εγώ πάω λίγο να κάνω μια δοκιμή και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και μέχρι τα επόμενα εμείς θα τα λέμε.